όλο αυτό που συζητάμε έχει και μια άλλη πλευρά, την είπαμε στην αρχή της εκπομπής, την αντοχή του ασφαλιστικού συστήματος Ελλάδας, των ασφαλιστικών εταιριών. Να καλησπερίσω τον κύριο Λάμπρο Καραγιώργο, τον καλό συνάδελφο, τον Λάμπρο τον Καραγιώργο από το Next Deal και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Είναι μεγάλες οι ζημιές, μεγάλο το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες? Είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πόσο δηλαδή? Υπολογίζουν πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν ως αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αρκεί να σκεφτείτε ότι από το 1995 μέχρι τώρα είχαν δώσει συνολικά γύρω στα 700 εκατομμύρια. Δηλαδή ουσιαστικά οι ζημιές 25 χρόνων, ας πούμε 30 είναι τώρα στη Θεσσαλία. Σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι όσον αφορά τα σπίτια, αυτό που λες, Λάμπρο, ή και τις επιχειρήσεις? Κυρίως μιλάμε για επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ήταν ασφαλισμένες? Συνήθως οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ασφαλισμένες. Είναι επαρκώς ασφαλισμένες και θα αποζημιωθούν, φαντάζομαι, πλήρως και ανάλογα βέβαια με τα συμβόλαια που έχει κάθε μία. Οι ζημιές είναι μεγάλες γιατί δεν είναι μόνο η καταστροφή των εγκαταστάσεων, των κτηρίων κτλ. Είναι και τα διαφυγόντα κέρδη, όπως λένε. Υπάρξει λειτουργίας επιχείρηση. Οπότε πρέπει κάποιος να την αποζημιώσει για αυτόν τον λόγο. Επίσης υπάρχουν και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες σπίτια, αλλά είναι γεγονός ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν έχει μεγάλη διείσδυση στην ασφάλιση κατοικιασμών. Το 15% των σπιτιών είναι ασφαλισμένο, οπότε εκεί είναι δυστυχώς λιγότερες οι Να δούμε λίγο τη διαδικασία που ακολουθούν τώρα οι εταιρείες και τι πρέπει να κάνουν οι Από χθες, προχθές, ξεκίνησαν να πάνε και έχουν πάει στην περιοχή, σε όλες τις περιοχές πληγήσεις, πραγματογνώμονες από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πρέπει να πούμε ότι λίγο πολύ είναι μέσα όλες οι μεγάλες και οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Μάλιστα, έχει ζητήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει μια εικόνα ως εποπτική αρχή για το πού κυμαίνονται προς το παρόν αυτές οι ζημιές. Θα έχει και μια δεύτερη σε λίγες μέρες. Θα ζητήσει πάλι μια δεύτερη τέτοια αποτύπωση για να δουν κατά πόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Πρέπει να πούμε πάντως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κεφαλαίου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως λένε και οι ίδιοι ασφαλιστές. Είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και με την βοήθεια των αντασφαλιστών θα ανταποκριθούν πλήρως. Και οι καταβολές είναι γρήγορες συνήθως η διαδικασία? Συνήθως είναι, εντάξει, εξαρτάται βέβαια και την κάθε περίπτωση, αλλά έχει αποδειχτεί και σε παλιότερες περιπτώσεις ότι η ασφαλιστική αγορά αποζημιώνει. Μία κουβέντα μόνο για την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης. Κάτι είπε ο κύριος Πατέλης. Σε μισό λεπτό, αν μπορείς να πεις. Ο κύριος Πατέλης είπε σήμερα ότι πρέπει να μπει και αυτό στο τραπέζι. Έχει μπει ούτως ή άλλως. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών ολοκληρώνει μια τελευταία πρόταση. Ωραία. Πιο επικαιροποιημένη για αυτό το θέμα. Άρα μπορεί να έχουμε εξέλιξη εκεί στο μέλλον. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε, ναι. Ευχαριστούμε, Λάμπρο Καραγιώργο. Καλή δουλειά. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Θα ακολουθεί το...